Λοιπόν, για μια φορά ακόμα βρίσκομαι εδώ στην πολιτική προστασία, στο στρατηγείο της Εθνικής Εκστρατείας Εμβολιασμού. Και με χαρά διαπιστώνω ότι όλα προχωρούν με βάση τον σχεδιασμό. Οι εμβολιαστέντες ξεπέρασαν ήδη τους 90.000 και έχουμε σχεδόν 400.000 επιβεβαιωμένα ραντεβού. Αυτό σημαίνει ότι σύντομα θα κλείσει ο πρώτος κύκλος των υγειονομικών και των συμπολιτών μας άνω των 85 και θα αρχίσουμε τον προγραμματισμό των ραντεβού για την ομάδα από τα 80 έως και τα 84, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μιλάμε για μια σύνθετη άσκηση, καθώς από χθες οι επισκέψεις για την πρώτη δόση συνδυάζονται πια και με αυτές της δεύτερης. Εμείς εμβολιαστήκαμε ήδη με την δεύτερη δόση, χωρίς καμία απολύτως παρενέργεια. Και βέβαια, θα πρέπει να το ξαναπούμε, τα εμβόλια αυτά είναι ευαίσθητα, απαιτούν ειδικές συνθήκες και είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην χαθεί καμία δόση. Ο ρυθμός των εμβολιασμών, όπως έχουμε πει πολλές φορές, είναι δυναμικός. Ο αριθμός όλο ένα και θα αυξάνεται. Και γι' αυτό και από αύριο θα προστίθεται για το σκοπό αυτό 65 κέντρα υγείας και 144 νέα σημεία εμβολιασμού. Ενώ Φεβρουάριο και Μάρτιο θα μπουν στη μάχη και τα 4 μεγάλα κέντρα στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη με δυνατότητα να εξυπηρετούν 20.000 πολίτες ημερωσίως. Θα έχουμε την ευκαιρία στη συνέχεια να δούμε και τη σχετική παρουσίαση. Αυτό που θέλω να τονίσω, το έχουμε πει πολλές φορές και με τον Υπουργό, είναι ότι η παραγωγική δυνατότητα των εταιριών δεν είναι δυστυχώς ακόμα σταθερή. Καθώς λοιπόν ο ρυθμός των εμβολιασμών ακολουθεί αυστηρά το ρυθμό των παραλαβών, όσα περισσότερα εμβόλια έρχονται, τόσα περισσότερα εμβόλια θα μπορούμε να κάνουμε. Φροντίζοντας πάντα να υπάρχει ένα απόθεμα, ώστε σε αντίθεση με αυτό που κάνουν άλλες χώρες, να είναι εξασφαλισμένη για όλες και για όλους η δεύτερη δόση. Ταυτόχρονα έχουν λυθεί και όλα τα ζητήματα κατανομής στη χώρα. Από την αρχή του μήνα καλύπτονται και 18 νησιά. Να ευχαριστήσω και πάλι τις ένοπλες δυνάμεις για την συνδρομή τους. Η κάλυψη επικράτειας θα είναι πλήρης έως τα τέλη Φεβρουαρίου. Και σημειώνω κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ότι η συνέπεια των πολιτών ξεπερνάει το 95%. Και προκειμένου να μην χάνεται κανένα εμβόλιο, υπάρχει και ένας μηχανισμός αναπλήρωσης των ραντεβού που δεν γίνονται, ενώ ποσότητες που πλεονάζουν θα διατίθενται αμέσως στις γυναίκες και στους άντρες, της αστυνομίας και του στρατού. Έτσι, σε αντίθεση με άλλα κράτη, η Ελλάδα είναι από τις ελάχιστες χώρες με ουσιαστικά μηδαμινές απώλειες δόσεων. Σήμερα ξεκινάει και η έκδοση του ψηφιακού πιστοποιητικού εμβολιασμού. Είναι ακόμα μια ελληνική καινοτομία. Θα καταχωρείται αυτόματα στη ψηφιακή θηρίδα του κάθε πολίτη για να αξιοποιεί αυτό το πιστοποιητικό όπως αυτός κρίνει. Είναι βέβαια και μια δικλίδα ασφάλειας, διότι μόνο έτσι θα βεβαιώνεται ο νόμιμος εμβολιασμών. Και όπως ξέρετε, έχω ήδη θέσει το θέμα ενός ενιαίου ευρωπαϊκού προτύπου αυτού του πιστοποιητικού. Η υποδοχή είναι μέχρι στιγμής θερμή. Θέλω να τονίσω ότι δεν πρόκειται για κανέναν περιορισμό, αλλά αντίθετα θα μας διευκολύνει να απαλλαγούμε από τους περιορισμούς που σήμερα θέτει ο COVID στις μετακινήσεις των Ευρωπαίων πολιτών. Είναι κάτι το οποίο αφορά ιδιαίτερα τον τουρισμό μας και τις προοπτικές της οικονομίας μας, ειδικά εν ώψη της καλοκαιρινής περίοδου. Και σήμερα μάλιστα είδα ότι και η IATA, η Διεθνής Εταιρεία Αεροπορικών Εταιριών, συντάχθηκε με αυτή την πρόταση, διότι και αυτή αντιλαμβάνεται πόσο πιο εύκολη θα γίνει η ζωή των ταξιδιωτών εάν καταφέρουμε να έχουμε ένα ενιαίο πιστοποιητικό εμβολιασμό κοινό σε πρώτη φάση για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Θα θέσω το ζήτημα και στη Σύνοδο Κορυφής, στη διαδικτυακή, η οποία θα γίνει μεθαύριο το απόγευμα, και εύχομαι πραγματικά να μπορούμε να καταλήξουμε σε ένα τέτοιο ενιαίο σύστημα πιστοποίησης. Βέβαια, στην ίδια σύνορο θα εισηγηθώ προσωπικά και την ενεργοποίηση της Επιτροπής προς δύο κατευθύνσεις ακόμα. Την όσο το δυνατόν πιο γρήγορη έγκριση άλλων τύπων εμβολίων, με πρώτο το εμβόλιο της AstraZeneca από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκου, και βέβαια της πίεσης προς τη Pfizer, ώστε να επιταχυνθεί η παραγωγή και η εταιρεία να είναι απολύτως συνεπής στις δόσεις που έχει δεσμευθεί
να παραδώσει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες εντός του πρώτου τριμήνου του 2021. Θέλω ακόμα μια φορά να ευχαριστήσω τα χιλιάδες στελέχη που συμμετέχουν σε αυτήν την εξαιρετικά περίπλοκη πρωτόγνωρη διαδικασία. Η συμμετοχή των υγειονομικών αλλά και των συμπολιτών μας μεγαλύτερης ηλικίας είναι πολύ μεγάλη, ειδικά η συμμετοχή των ηλικιωμένων συμπολιτών μας, θα έλεγα ότι είναι συγκινητική και είναι πολύ όμορφες και πολύ ενθαρρυντικές και πολύ αισιόδοξες οι εικόνες τις οποίες είδαμε. Υπάρχει συνέπεια στα ραντεβού, υπάρχει πειθαρχία και αισιόδοξο κλίμα κατά τη διάρκεια των εμβολιασμών και όπως είπαμε υπάρχει σωστή κατανομή της πρώτης και της δεύτερης δόσης. Όλα αυτά σημαίνουν προφανώς, όπως το ξέρετε καλά, καλή οργάνωση και εκτέλεση, απόλυτη ασφάλεια, φιλική και ομαδική ατμόσφαιρα, επιτυχίες που θέλω και εγώ προσωπικά να τις πιστώσω στους προτεργάτες αυτής της προσπάθειας. Κλείνω με μια κρίσιμη υπενθύμηση. Η πρόοδος του εμβολιασμού σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να φέρει εφησυχασμό. Τα μέτρα προστασίας θα μας συνοδεύουν τουλάχιστον ως το τέλος της άνοιξης και ξέρουμε πολύ καλά ότι κάθε λάθος νομοτελειακά θα επιφέρει αναζωπήρωση του ιού και νέα απαγορευτικά. Είναι κάτι που δεν το θέλουμε, κάτι που δεν αντέχει ούτε η κοινωνία, ούτε η οικονομία. Επομένως, το σύνθημα είναι διπλό. Εμβολιαζόμαστε με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ταχύτητα. Όπως έχω πει, ό,τι εμβόλια μας έρχονται πολύ γρήγορα θα μπορούμε να τα κάνουμε. Αλλά ταυτόχρονα προστατευόμαστε. Και γι' αυτό θα συνεχίσουμε να προχωρούμε αξιολογώντας τα επιδημιολογικά δεδομένα, όπως μέχρι στιγμής κάνουμε, εβδομάδα-εβδομάδα. Τα πρώτα μηνύματα από το άνοιγμα της αγοράς κρίνω ότι μέχρι στιγμής είναι θετικά. Η αγορά άνοιξε με τάξη, με ασφάλεια και θέλω να ευχαριστήσω τους καταστηματάρχες αλλά και τους πολίτες που αντιλαμβάνονται ότι στο χέρι όλων μας είναι να κρατήσουμε την αγορά ανοιχτή. Γι' αυτό και τα μηνύματα, τα ενθαρρυντικά αυτά πρέπει να είναι και διατηρήσιμα, ώστε όσο προχωρεί ο εμβολιασμός, τόσο να υποχωρεί ο κορονοϊός. Οπότε και πάλι συγχαρητήρια για την συστηματική δουλειά που γίνεται σε όλους, ειδικά στον Μάριο, ο οποίος έχει επομιστεί την ηγεσία αυτής της δύσκολης προσπάθειας. Ξέρουμε πολύ καλά ότι καθώς αυξάνουμε τους ρυθμούς εμβολιασμού, θα προκύπτουν όλο ένα και περισσότερα προβλήματα, αλλά νομίζω ότι έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να τα λύνουμε εν τη γενέση τους και θέλω να συνεχίσουμε με το ίδιο πνεύμα όχι απλά εργατικότητας αλλά και ομαδικότητας και καλής διάθεσης που μέχρι στιγμής έχει διακρίνει όλη αυτή την προσπάθεια.